Ούτε νομίζω ότι θα πρόσθετε τίποτε σε ό,τι βλέπει ο θεατής, αν προσπαθούσα να το κάνω. Χωρίς θέσεις δογματικές ή θεωρίες περί τέχνης, δίχως φιλοδοξίες, δίχως την πρόθεση να εκθέσω. Με την επιθυμία μόνο, ο πατέρας μου και μερικοί φίλοι να δουν τα ζωγραφικά μου πονήματα. Με τέτοια διάθεση ζωγράφιζα τότε. Η διάθεση αυτή απλή, ανεπιτίδευτη, αφιλόδοξη, ανενθουσιώδης, προσφέρει την περισσότερη δυνατή ελευθερία σε ό,τι επιχειρείς. Γιατί δεν σκέπτεσαι ούτε τον εαυτό σου, ούτε τους άλλους. Ζωγραφίζεις. Από το ξεκίνημα, δίχως να το έχω καταλάβει, μάντευα τη σημασία του σχεδίου. Δεν ήμουν τότε σε θέση να γνωρίζω εκείνο που θα μου γινόταν αργότερα πίστη, ότι η εξέλιξη ενός καλλιτέχνη θεμελιώνεται στην αδιάκοπη άσκηση που συσχετίζει την όραση με τις γραμμές τις οποίες θα υποδείξει να ακολουθήσει το χέρι. Ο Γιάννης Παπάς είναι ένας σημαντικός και πολύπλευρος καλλιτέχνης με μεγάλο θεωρητικό και πνευματικό εξοπλισμό που ασχολήθηκε με τη γλυπτική και τη ζωγραφική και μας παρέδωσε ένα πλούσιο και σημαντικό έργο. Ο ίδιος έμεινε ως το τέλος της ζωής του, πιστός σε μια ανθρωποκεντρική γλυπτική. Τα γλυπτά του στους δημόσιους χώρους αποδίδουν με τρόπο μοναδικό κάθε προσωπικότητα που απεικονίζουν και καθιερώνουν έναν διάλογο με το θεατή, έτσι που κάνουν έντονη την παρουσία του στο χώρο και βρίσκονται ακόμα και σήμερα σε αρμονική συνύπαρξη με το αρχιτεκτονικό τους περιβάλλον. Και βέβαια πέρα από δημιουργός, ο Παπάς είναι και σπουδαίος δάσκαλος, όπως και συγγραφέας, γνωστός για τα θεωρητικά του κείμενα, αλλά και για τις μεταφράσεις του. Μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα που μας εντυπωσιάζει με την άριστη γνώση της τέχνης του και τον πλούτο των γνώσεών του. Επιθυμώ να συναντήσω κάποιον ειδήμονα που θα μπορούσε να μου πει τι είναι σήμερα στο κατόφλι της τρίτης χιλιετίας η γλυπτική. Σήμερα, έχοντας υπόψη μου τα γλυπτά, διερωτώ με αν η γλυπτική είναι άραγε μόνο μια τέχνη που ως μέσο έκφρασης έχει τη λάξευση ή την πλαστική ή τέχνη του χώρου. Φτάνει άραγε μόνο το ταλέντο για να οδηγήσει τον καλλιτέχνη και να γίνει ένα έργο? Και τι είναι το ταλέντο? Δεν μπορώ λοιπόν σήμερα να πω ποια είναι η τέχνη της γλυπτικής, να δώσω τον ορισμό της. Μπορώ όμως να σημειώσω με παραδείγματα πώς εργάστηκα εγώ επί 70 χρόνια.